Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ετωλακαρνανίας για την ανταπόκριση στο κάλεσμα που κάναμε σχετικά με τη σημερινή ενημέρωση, συνέντευξη τύπου που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προχωρήσαμε προκειμένου να παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά τα οξυμένα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δομές του νομού Ετωλακαρνανίας με επίκεντρο τα δύο νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύουμε τα προβλήματα που έχουμε στις δημόσιες δομές, στα νοσοκομεία, αλλά όμως το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει χειροτερέψει με μια σειρά από τμήματα να λειτουργούν στο όριο ή κάτω από το όριο ασφάλειας. Πριν περίπου ένα μήνα είχαμε κοινοποιήσει μια αναλυτική ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών αναδεικνύοντας την σοβαρή υποστελέχωση στην οποία έχει περιέλθει το Νοσοκομείο Αγρινίου και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά και από τις πρόσφατες κοντά ενός έτους περίπου και λιγότερο συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων, αλλά και μια σειρά παραιτήσεις που ακολούθησαν, οδηγώντας σε μια σειρά τμήματα σε σοβαρή δυσλειτουργία. Να πούμε εδώ ότι η κατάσταση στα δύο νοσοκομεία δεν είναι κεραυνός ενεθρία, είναι χρόνια τα προβλήματα και οι παθογένειες, είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και η σημερινή, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχιση και την εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας, της συνεχούς και περαιτέρω υποχρηματοδότησης και της διατήρησης της υποστελέχωσης με μοναδική σχεδόν τακτική την προώθηση των ελαστικών σχέσεων απασχόλησης. Οφείλουμε να πούμε όμως ότι η όξυνση των προβλημάτων το τελευταίο διάστημα και βλέποντας ότι δεν έχει γίνει επί της ουσίας καμία κίνηση από την κυβέρνηση, την έκτη ΥΠΕ και κατ' επέκταση τη διοίκηση του νοσοκομείου για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων, μας φέρνει σήμερα να ξαναβάλουμε τα ζητήματα αυτά στο επίκεντρο όλου του λαού της Ετωλακαρνανίας, προκειμένου να αναλάβουμε δράσεις και πρωτοβουλίες και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Χαρακτηριστικά, το νοσοκομείο του Αγρινίου, 2,5 χρόνια μετά από την πανδημία, βγαίνει με ή τουλάχιστον 15 με 18 γιατρούς λιγότερους από όταν ξεκινήσαμε την πανδημία, με μια σειρά από τμήματα να υπολειτουργούν και με πιο οξυμένο πρόβλημα στην παρούσα φάση, το ζήτημα των χειρουργικών κλινικών, όπου η λειτουργία τους, γιατί αφορά και τα δύο νοσοκομεία, δεν μπορεί με βάση το υπάρχουν στελεχικό δυναμικό να καλύψει όλες τις μέρες του μήνα. Χαρακτηριστικά, για το νοσοκομείο Αγρινίου, από τις 8 οργανικές θέσεις, μετά τις συνταξιοδοτήσεις των δύο γιατρών και την παραίτηση ενός επικουρικού, υπηρετούν 4, ένας εκ των οποίων υποσυνταξιοδότηση. Δεν υπάρχει δικαιωμένος γιατρός, και αντί το Υπουργείο να προκηρύξει άμεσα, που το γνώριζε για πάνω από 6 μήνες και το είχαμε θέσει, τις 3 καινές οργανικές θέσεις για να καλυφθεί το τμήμα, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει καμία προκήρυξη. Επίσης, η ΕΚΤ είπε ούτε συμπεριέλαβε προκήρυξη κάποιου επικουρικού γιατρού, έστω να καλύψουν προσωρινά αυτές τις ανάγκες. Αντίστοιχα, το πρόβλημα υπάρχει και θα μιλήσω ταυτόχρονα γι' αυτό και στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όπου αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 3 γιατροί, ο ένας είναι υποσυνταξιοδότηση, περιμένουμε να δούμε εάν με την τροπολογία της κυβέρνησης για την παράταση των υποσυνταξιοδότησης συναδέλφων για ένα ακόμα εξάμηνο θα παραμείνει, αλλιώς και εκεί θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα για τον νομό της Ετωλακαρνανίας
οι ημέρες που θα καλύπτονται για τον μήνα Ιούλιο, η εφημέρευση των χειρουργικών κλινικών για το νοσοκομείο Αγρινίου να μην ξεπερνούν τις 18 περίπου μέρες, με βάση και την ενημέρωση που έχουμε και από τους συναδέλφους του τμήματος και τα προγράμματα που έχουν κατατεθεί, και αντίστοιχα για τη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Που όμως, εδώ έχουμε και μια καινούργια εξέλιξη, το ότι έχει μείνει επί της ουσίας ένας αναισθησιολόγος, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να μην μπορεί να καλύψει το τμήμα πάνω από 6 με 7 μέρες, γιατί δεν θα υπάρχει εφημερεύον αναισθησιολόγος αν χρειαστεί κάποιο επίγον χειρουργείο. Μέχρι στιγμής και παρά τις δηλώσεις και κυβερνητικών βουλευτών του νομού και της διοίκησης κλπ, ότι θα υπήρχε άμεσα λύση στο πρόβλημα, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα τμήματα στο νοσοκομείο του Αγρινίου, η παθολογική κλινική, λόγω και της αυξημένης νοσηρότητας και της αυξημένης προσέλευσης των περιστατικών των ασθενών μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας, που επί της ουσίας δεν είχαν την δέουσα προσοχή και παρακολούθηση και την τακτική τους και τον τακτικό τους έλεγχο, έχουμε πολύ αυξημένη προσέλευση, μέσω όρο νοσηλείας 50 με 60 ασθενείς, και όπου για 15 μέρες το μήνα, με βάση το υπάρχον προσωπικό, εφημερεύει ένας παθολόγος μόνος του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών για όλο το 24ωρο και άλλος ένας παθολόγος στην κλινική που έχει στην πλάτη του 60 ασθενείς. Συνθήκες δηλαδή τουλάχιστον αντίξωες, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Σημειωτέων, να σημειώσουμε ότι, να πούμε ότι η πανδημία και ο COVID δεν έχει φύγει, παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο από την κυβέρνηση, γιατί έχουμε ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων, η προσέλευση είναι πιο αυξημένη σε σχέση με περιστατικά COVID. Ευτυχώς ακόμα δεν έχει αυτό εκφραστεί σε αύξηση των νοσηλιών, όμως χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο και επιτήρηση της πανδημίας στην κοινότητα, οι ανησυχίες μας είναι βάσιμες.